Δεν μπορεί. Κύριε Πρόεδρε. Τον έχετε ζητήσει και... Κύριε Πρόεδρε. Για... Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κουτσούκο, δεν σας έδωσα τον λόγο. Έχω τον λόγο. Ζητώ αυτή τη στιγμή για διευκόλυνση... Για διευκόλυνση και για να μην καταναλώνουμε τον χρόνο, επειδή έχουν προκύψει θέματα τα οποία προκαλούν δυσλειτουργία του οργάνου και του σώματος, όπως σήμερα συνεδριάζουμε, ενδεχομένως η παρουσία της Πρόεδρου της Βουλής να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω τα εξής. Είναι εξόχως ασυνήθιστο και σίγουρα πολύ προβληματικό βουλευτές οι οποίοι έχουν μια προνομιακή αντίληψη σε σχέση με το ποια δικαιώματα έχουν στη Βουλή, κάνουν και χρήση προνομίων που δεν δικαιούνται στη Βουλή, να διεκδικούν να έχουν μιλήσει 2 και 3 φορές εκτός σειράς και να διεκδικούν τελικά να μην μιλήσουν άλλοι βουλευτές που είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι δεν διεκδίκησαν ούτε να παρεμβληθούν στη σειρά, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο να έχουν προνομιακή μεταχείριση. Δεν μπορεί κανείς εξ αυτών, οι οποίοι σήμερα... Δεν μπορεί κανείς εξ αυτών, οι οποίοι σήμερα έρχονται να υπερασπιστούν ένα εκτροματικό μνημόνιο, αλλά και μία τερατώδη διαδικασία κατεπήγοντος, να διεκδικεί να φημωθούν εκείνοι οι οποίοι αντιλέγουν σε αυτήν την διαδικασία. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν μπορεί να στερηθεί το λόγο, και αυτή είναι η δική μου υποχρέωση ως Προέδρου της Βουλής, δεν μπορεί να στερηθεί το λόγο και το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης στη Βουλή, κανένας βουλευτής, πολύ περισσότερο από βουλευτές με το επιχείρημα ότι διαφωνούν ή από υπουργούς με το επιχείρημα ότι όποιος διαφωνεί αποτελεί πρόσκομα ή δήθεν σύμμαχο κάποιων εξωτερικών δυνάμεων. Είναι δικαίωμα όλων των εγγεγραμμένων να μιλήσουν. Είναι υποχρέωση του Προεδρείου να τους εγγυηθεί αυτό το δικαίωμα. Είναι και δική μου υποχρέωση ως Προέδρου της Βουλής να εγγυηθώ αυτό το δικαίωμα σε όλους, σε οτιδήποτε και αν έχουν να πούν σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ενεγράφησαν 83 συνάδελφοι καταδεικνύει, κύριε Υπουργέ, πόσο ενδιαφέρον έχει το νομοσχέδιο αυτό, και ας μην το έχουν διαβάσει οι περισσότεροι, ακόμα και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, και καταδεικνύει ποια ήταν η ανάγκη να εγγυηθεί και η κυβέρνηση και η Βουλή μια άλλη διαδικασία. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί με ψηφοφορία κανείς να στερήσει από άλλον βουλευτή το δικαίωμά του να τοποθετηθεί και να εκφραστεί. Δεν είναι δημοκρατία η επιβολή της πλειοψηφίας σε μία μειοψηφία, και επιπλέον κύριε Πρόεδρε, αυτά τα θέματα κρίθηκαν και αποφασίστηκαν στην έναρξη της συνεδρίασης, ενεγράφησαν οι βουλευτές, εκείνοι οι οποίοι συμπλέουν με το κατεπήγον ας παραιτηθούν αν θέλουν, όχι όμως διεκδικώντας να μην μιλήσουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν, και όχι γιατί έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ή ιδιορυθμία, αλλά γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, είμαστε εδώ εκπροσωπώντας τους πολίτες που μας έστειλαν εδώ και αισθανόμαστε την υποχρέωση αυτούς τους πολίτες να τους εκφράσουμε, και αισθανόμαστε και το βαρύ καθήκον που συνοδεύει αυτή την υποχρέωση. Κάποιος μπορεί να τους εξυπηρετεί το να μην μιλήσουν καθόλου. Ας μην μιλήσουν. Είναι η σειρά σας. Ναι, μια στιγμή. Έχετε να προσθέσετε κάτι επί της διαδικασίας, κύριε Δήμαρα? Επί της διαδικασίας, για ένα... Από πάνω. Κύριε Πρόεδρε, στις συνεδριάσεις και της Ολομέλειας... Ναι,
Κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά ζητώ το λόγο της διαδικασίας και σέβομαι το χρόνο πάρα πολύ. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να με ακούσουν. Ένα λεπτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κατάλογος των ομιλητών τελειώνει και έχω γραφεί πάρα πολλές φορές και πολλές φορές έχω η 400η σειρά, ξέρω, και δεν έχω μιλήσει. Το αίτημα αυτή τη στιγμή του σώματος είναι